Σοβαρά ερωτηματικά δημιουργεί η υπόθεση που ήρθε στο φω τη δημοσιότητα, αφού όπω αποκαλύπτεται παραμονέ των εκλογών του 2009, υπογράφονται δύο αποφάσει, η πρώτη εκ των οποίων αφορά στην ακριβή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου των Αυδείρων και υπογράφεται στι 27 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη που υπογράφεται δύο ημέρε πριν τι εκλογέ τη 4η Οκτωβρίου, καθορίζει τη ζώνη Α προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Μετά την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου, όπω προβλέπετε, ακολουθεί ο καθορισμό ζώνη προστασία αυτού και η χρήση γη μέσα σε αυτόν που πρακτικά απαγορεύουν οποιαδήποτε μη ήπια δραστηριότητα. Η απόφαση αυτή όμω παρουσιάζει τι εξή ιδιαιτερότητε. Από όλο το κηρυγμένο και οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο συνολικού εμβαδού 2.720 στρεμάτων, εξαιρείται ανεξήγητα ένα τμήμα 13,5 στρεμάτων στην νοτιοδυτική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου, στο οποίο σήμερα υπάρχουν σύγχρονα κτίσματα. Στο ΦΕΚ προσαρτάται το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει χρησιμοποιηθεί στην πρώτη απόφαση, δηλαδή στις 27 Σεπτέμβριου του 2009, με τη διαφορά ότι από τον πίνακα συντεταγμένων έχουν αφαιρεθεί τα αρχικά τέσσερα σημεία και έχουν αντικατασταθεί με πρόχειρο κολλάς από νέα επτά σημεία, τα οποία μάλιστα παρουσιάζουν λάθη σε στοιχειώδη στοιχεία. Στο τοπογραφικό διάγραμμα έχει διορθωθεί με επίσης πρόχειρο τρόπο και χωρίς σχετική μονογραφή ο τίτλος της μελέτης καθώς και το θέμα προκειμένου να συμφωνηθεί με τον τίτλο της σχετικής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των ζωνών προστασίας. Από την απλή ανάγνωση των χαρτών είναι εμφανής η συνολική έκταση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου καθώς επίσης και το τμήμα που εξαιρείται από τη ζώνη α προστασίας αυτού γεγονός που προξενείται περισσότερο τμηματικά Όπω επίση και η βιασύνη που προκύπτει από την πρόχειρη διόρθωση του παλαιότερου τοπογραφικού διαγράμματο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονό ότι οι δύο αλληλοδιάδοχε, όπω προβλέπετε, πράξει του τότε Υπουργού Αντώνη Σαμαρά δημοσιεύονται λίγο πριν τι εκλογέ, ιδιαίτερα η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν τι εκλογέ του 2009 καθώς επίσης και το γεγονός ότι εξαιρείται από τις απαγορεύσεις ένα πολύ μικρό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου μιας πολύ συζητημένη περιοχής που είναι προφανές ότι ανήκει σε ιδιώτες. Από την πλευρά της αρχαιολογικής υπηρεσίας που ρωτήθηκε σχετικά, υπήρξε τοποθέτηση ότι η εξαίρεση του μικρού τμήματος από τη ζώνη Α οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επιθυμούσαν ένα τμήμα οικισμένο να βρίσκεται εντό της οριοθέτησης.